What? Cringe. Cringe alert. Ξεκίνησα τη φωτογραφία το 2018. Πρόσφατα, μαλάκα. Πρόσφατα αυτό. Χθες είναι αυτό. Εγώ νόμιζα ότι τραβάς χρόνια, ας πούμε. Κοίταξε, πάντα ήθελα, ρε παιδί μου. Πάντα μου άρεσε η ιδέα της φωτογραφίας, το χόμπι. Αλλά νομίζω ότι έχεις DSLR από ξέρω εγώ πάντα. Όχι, δεν είχα DSLR από πάντα. Okay. Ήταν το όνειρό μου να έχω DSLR από πάντα, αλλά ποτέ δεν είχα. Εγώ δεν ήξερα κάτι DSLR. Είχα μια κόμπακτ, ας πούμε, μικρή. Και αποφάσισα, παιδί μου, να κάνω το μεγάλο βήμα. Το μεγάλο βήμα όσον αφορά το οικονομικό, έτσι. Γιατί το θέμα με το χόμπι μας είναι το οικονομικό. Ναι. Δεν πρέπει να επενδύσεις πολλά λεφτά για να. Όχι, βασικά όχι πολλά, αλλά αρκετά τουλάχιστον για αρχή. Και μετά σιγά σιγά, όσο το εξελίσσεις, πρέπει μετά από ένα σημείο να πάρεις εξοπλισμό. Όπως έχουμε εδώ πέρα, όσο μιλάμε τα πράγματα. Ναι. Και αποφάσισα πριν στο 18, πήρα μία μεταχειρισμένη. Ασχολήθηκα με αυτήν και μετά, ξέρεις, σου μπαίνει το μικρόβιο. Mm. Δεν μου αρκεί αυτή, θέλω και όλο φακό. Ναι. Οπότε και πήρα. Μουσική, εγώ το έζησα και με τη μουσική αυτή. Είναι πολύ, είναι αρρώστια γενικά. Είναι αρρώστια. Οπότε το pass, πήρα μια full frame και σε αυτή τη φάση είμαι πολύ ικανοποιημένος και από θέμα ικανοτήτων για αυτό που κάνω. Δηλαδή, με ικανοποιεί πάρα πολύ αυτή η μηχανή. Mm. Μου αρκεί. Τι. 750 δεν έχεις. 750, ναι. Εντάξει, είναι θηριάκι το 750, ναι. Είναι πάρα πολύ τίμια μηχανή. Πολύ τίμια. Ας φίλος μου την πήρα τώρα, ο Χρήστος, που κάναμε το POV, το street. Στην Αθήνα. Ναι, αυτήν είχε. Πολύ τίμια μηχανή. Πολύ τίμια. Ναι, οπότε είμαι σε μια φάση στη ζωή μου που λέω, οκ, okay, ο εξοπλισμός που έχεις είναι πολύ καλός, σου αρκεί για αυτό που θες να κάνεις. Σίγουρα θέλω ένα φακό all around για τα ταξίδια μου, αλλά δεν πάω ταξίδια αυτή την εποχή, οπότε δεν μου χρειάζεται. Επί COVID την πήρες τη μηχανή, ή προ-COVID. 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 Αλλά μετά κατευθείαν έτυχε το. Αλλά μετά το 19, τέλη 19, ας πούμε, ήταν η πρώτη καραντίνα. Οι αρχές 20. Ποιος έκανε να ξεκινήσει φωτογραφία? Ποιος? Ποιος σου έδωσε το μικρόβιο, ή τι ήταν αυτό που ξεκίνησε? Ας πούμε, δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ συνειδητοποίησα πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, ότι λίγο πολύ πάντα είχα κάτι με τη φωτογραφία. Γιατί θυμήθηκα ότι είχα μια compact αυτή που σου είπα πριν την ψηφιακή και λέω, κοίτα ρε φίλε, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά την κουβαλούσα πάντα αυτή μαζί μου. Και πάντα θα έβγαζα στιγμιότυπα. Ή πάντα, ας πούμε, από τότε που είχα κάνει Instagram το προηγούμενο κινητό μου, αυτό που ήταν παλιό κινητό μου, τέλος πάντων, έλεγα κατευθείαν αυτό ωραίο, ξέρω εγώ να το. Το ψάχνα. Τι ήταν αυτό που σε. Κοίταξε, εγώ πρόλαβα και εποχή film. Ξέρω τι μου φαίνεται. Κι εγώ πρόλαβα. Δηλαδή σε εκδρομές από το σχολείο, οικογενειακές στιγμές, οικογενειακά σε ταξίδια. Ναι, μου έδωσε αυτό το αίσθημα που σου προσφέρουν οι φωτογραφίες, δηλαδή η ανάμνηση, τα συναισθήματα. Οπότε αυτό το δεν το είχα για αρκετό καιρό, όσο δεν φωτογράφησα ενεργά. Οπότε αποφάσισα ότι ξέρεις κάτι, πρέπει αυτό το αίσθημα να το ξανανιώσω. Και ξεκίνησα σιγά σιγά να βγάζω. Βίντεο φωτογραφία. Θα στο πάρω ένα βήμα πριν για να σου απαντήσω την ερώτηση. Okay. Γενικά όταν ξεκίνησα φωτογραφία μου ήταν πολύ βαρετό το edit. Okay. Ωραία. Ναι. Γι' αυτό και τραβούσα στην αρχή JPEG. Ξέρω μη με κατηγορήσετε. Έλα μου πέσει εδώ JPEG! I shoot JPEG! Και μου πίσω να το πει. Ναι, το έκανα, τραβούσα JPEG, μαμά, συγγνώμη. Δεν μεγαλούσες έτσι, αλλά τραβούσα JPEG. Εσύ κάνεις και το άλλο που μου έχεις πει. Διάγραψε, μου λες, σου λέω κάποια στιγμή δεν έχω χώρο. Δεν μου φτάνουν οι σκληροί μου. Γυρνάς και μου λες, διάγραψε τα ρο. Μπαλάκα, διανόητο. Δεν σου πω, διάγραψε κάποια ρο που δεν χρειάζεσαι. Γιατί εγώ έχω, ας πούμε, σε ένα φάκελο 1600 ρο. Από τα που έχει 600 τα 800 είναι τα καλά. Απλά το έχω κάνει ξεκρατάρισμα. Με αυτή την έννοια το είπα. Πρέπει να κάτσω, το ξέρω. Φίλε, έχω απίστευτα πολλά αρχεία που δεν χρειάζονται. Θέλει χρόνο, όχι αστεία. Οπότε, στη φάση που ξεκίνησα, επειδή βαριόμουν το edit, ή το φοβόμουν, το βαριόμουν, είναι μια μίξη τέλος πάντων. Φωτογραφία, μόνο φωτογραφία.
Και ακόμα αισθάνομαι έτσι. Δηλαδή, ακόμα θεωρώ το edit. Έχει αρχίσει να μου αρέσει βέβαια το edit. Μόνο λόγω μεγαλάτιμο έτσι, δεν μιλώ για Photoshop. Εμένα στο μυαλό μου είναι δύο κατηγορίες, παιδί μου. Είναι η φωτογραφία και η εικόνα. Okay. Δηλαδή, η φωτογραφία είναι αυτό που θα τραβήξει εσύ σαν φωτογράφος. Ωραία. Ναι. Με την επεξεργασία μετατρέπεται σε εικόνα. Αυτό που θα φέρεις μετά. Αυτό που θα φέρεις στο τέλος. Οπότε θέλω όσο γίνεται. Μπορεί να είναι δικαιολογία για να μην κάνω edit, έτσι δεν ξέρω. Πρέπει να πάω στο ψυχολόγο. Αλλά. Καλησπέρα, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Δεν ξέρω, Photoshop ή Lightroom. Εξεργασία ή όχι. Το φοβάμαι ή όχι. Δηλαδή θέλω η φωτογραφία μου να είναι όσο πιο κοντά σε αυτό που έβλεπε εκείνη τη στιγμή. Εκεί, εκεί να είναι. Δεν θέλω να χαλάσω σου την ανάμνηση αυτή. Να το παρουσιάσω κάπως αλλιώς. Είτε είναι τοπίο, είτε είναι ποτρέτο, είτε είναι οτιδήποτε. Ναι. Θέλω να είναι όσο πιο αυθεντική σε σχέση με το πρωτότυπο γίνεται. Το να αλλάξω, ας πούμε, σε μια φωτογραφία τον ορίζοντα, στο θεωρώ. Όχι, δεν είμαι κι εγώ, είμαι πολύ κατά του. Είναι too much, ας πούμε, για μένα. Δεν χωρίζω σε καλό κακό. Όχι, όχι. Ναι. Είναι φωτογραφία ναι. Για μένα, έτσι. Υποκειμενικό είναι. Η φωτογραφία είναι τέχνη, δεν μπορεί να πει είναι σωστό. Αυτό λάθος. Για μένα κάπου έτσι είναι το. Είναι το όριο υποκειμενικό. Που θέτεις, ας πούμε, ναι. Και μετά είναι το στυλ του καθενός. Μπορεί να τραβάει στραβά. Καλά, ναι. Ναι. Άμα τραβάει. Οπότε ναι, προτιμώ για να απαντήσω γενικά στην ερώτηση. Προτιμώ τη φωτογραφία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε χρόνο έχω, ούτε και διάθεση για να τραβήξω βίντεο όπως κάνεις εσύ και να ασχοληθώ ώρες, μέρες. Και να το φέρω σε μια φάση που μου αρέσει. Γιατί φωτογραφίζω. Ναι. Πάμε πάλι στη βασική έτσι, πρακτικότητα της φωτογραφίας, ότι αποθανατίζεις μια στιγμή. Ναι. Την οποία στιγμή θες να την κρατήσεις, ας πούμε, για πάντα. Δηλαδή, ας πούμε. Ναι. Γιατί η ανάμνηση, όταν έχεις μια ανάμνηση απλά, κάθε φορά που τη φέρνεις το μυαλό σου, δεν είναι η ίδια. Όχι. Αλλάζει κάπως. Ναι, αλλοιώνεται ή ξέρω, ναι. Μετατρέπεται ή ναι, αρχίζει και ξεχνάς. Αλλά αν έχεις ένα βίντεο, μια φωτογραφία μπροστά σου, αυτό δεν αλλάζει, είναι εκεί είναι για πάντα. Εκεί. Οπότε μου αρέσει αυτά που είναι όπως το φαγητό. Είναι όταν σου μυρίζεις κάτι σε ένα φαγητό και το συνδυάζεις με τότε που ήταν Χριστούγεννα στο χωριό και το να τα όλα η μαμά σου μαγείρευε. Τα καθένα στη φωτιά, ναι. Όλα αυτά τα ωραία. Δηλαδή, όπως σου φαίνεται να μιλήσει μια μυρωδιά, έτσι είναι μια φωτογραφία. Ότι όπως και θα σου αναλύσω πιο μετά που θα δούμε, μια φωτογραφία γεννά μια ολόκληρη ανάμνηση από ένα ολόκληρο βράδυ, από ένα ολόκληρο ταξίδι. Ναι. Από... Αναγεννιέται μέσα στο εμπειρία. Ναι. Οπότε γι' αυτό, αυτό είναι για μένα το κύριο κίνητρό μου. Να βάζω φωτογραφίες. Ναι. Okay, γιατί εμένα είναι λίγο διαφορετικό. Και η φωτογραφία και κυρίως το βίντεο έχει και αυτή την έννοια. Σίγουρα δηλαδή αυτό είναι εκ των πραγμάτων αυτό είναι η φωτογραφία έτσι. Και το βίντεο. Κρατάς μια ανάμνηση. Υπήρχε το vlog τώρα που βλέπαμε μέσα στο vlog που θα το. Ναι, ήταν. Το υπέροχο αυτό. Το δείτε κάπου. Εδώ έχουμε link. Όχι. Αν το κάνουν αυτό. Δεν το κάνω το link εδώ πάνω δεξιά. Εδώ είναι το link. Εμένα. Εδώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμένα λίγο διαφορετικό. Και όπως και με τη μουσική παλιότερα, αυτό το συνέστημα είχα, έτσι και με το βίντεο συγκεκριμένα και με τη φωτογραφία. Περισσότερο με το βίντεο, τα πιο abstract, ας πούμε, τα πιο αυθαίρετα και βίντεο που φτιάχνω. Φίλε, ξέρεις τι, όταν δεν θα έχω το λεξιλόγιο να σου εξηγήσω κάτι, ή όταν δεν θα έχω τη δυνατότητα με λόγια και με λέξεις να σου πω τι αισθάνομαι, θα σου πω ξέρεις τι, άστο. Άκου αυτό το κομμάτι. Ή δες το τη φωτογραφία. Θα που λένε ότι είναι χίλιες λέξεις που δεν είναι τυχαίο. Για μένα. Αυτό ακριβώς ένιωσα όταν είδαμε τώρα το βιντεάκι από το ταξίδι μας. Αυτό ακριβώς μου πέρασες. Ναι. Χαίρομαι, δηλαδή, χαίρομαι όντως γι' αυτό. Έβλεπα το βιντεάκι, έβλεπα τα χρώματα, έβλεπα ήταν η μουσική. Αυτό. Και πραγματικά ήταν σαν να είμαι εκείνη τώρα στο αμάξι και να είμαι κοινός, να ζω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάτσε, νομίζω έχω μια άλλη μια ερώτηση. Α, ναι, ήταν η ερώτηση που μου βγήκε πριν. Μετράει εξοπλισμός. Κοίταξε,
είναι αυτό που λένε, το μέγεθος μετράει. Μετράει. Oh! Του φακού, έτσι, να μην παρεξηγούμαστε. Ναι. Παιδιά, μετράει. Ό,τι και να λέμε, μετράει. Σίγουρα δεν σε αποκλεί από το να κάνεις πράγματα μια όχι. πιο αυθινή μηχανή, ένα πιο αργός φακός. Αλλά όταν έχεις. Και βέβαια δεν σε κάνει φωτογράφο ένα καλό εξοπλισμό, έτσι. Όχι, όχι σίγουρα. Αλλά σίγουρα σε βοηθάει πάρα πολύ. Βιντεογράφο όμως σε κάνει. εγώ είμαι τέτοια. Equipment freak, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Είμαι... Φωτογραφία με κινητό κάνεις. Α, σε βίντεο είναι λίγο πιο. Σπάνια. Όχι εσύ. Α, αν κάνει γενικά. Όχι, πιστεύεις ότι είναι φωτογραφία με ένα κινητό. Είναι πολύ, ναι, ξέρω, είναι πολύ κλισέ και πολύ συζητημένη. Πολύ συζητημένη τελευταία ερώτηση, αλλά. Κοίταξε, στα καινούργια κινητά τα οποία σου δίνουν και δυνατότητα να τραβήξει αρχή ρο. Ναι. Και με τις ικανότητες που έχουν, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ναι, πάλι ναι. βέβαια είσαι περιορισμένος. Με την έννοια ότι ξέρεις κάτι, αν πας σε ευρυγόνια, λήψη, αλλάζεις φακό. Αν πας σε τηλεφακό, πάλι αλλάζεις φακό. Δηλαδή, ο κύριος φακός σου είναι για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι που ένα εμπόδιο το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε στα κινητά. Ενώ με μία κάμερα και ένα φακό έχεις ένα εύρος πολύ καλό. Αλλάζεις φακό, έχεις την ακριβώς ποιότητα. Ενώ με το κινητό, αν αλλάξεις από ευρυγόνια σε τηλεφακό, αλλάζεις φακό. Ναι. Άρα αλλάζεις και ποιότητα στη φωτογραφία σου. Δεν να κάνεις zoom ψηφιακό ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, ναι. ναι. Αλλά γενικά τα κινητά έχουν έρθει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Σου ζήτησα να φέρεις φωτογραφίες, 5 φωτογραφίες που ας πούμε σε εκφράζουν. Μπορείς να φέρω κι άλλες, αλλά ήταν. Μου είπες 4-5 και... Πεντάδο. Είχα σκοπό σκέψη να σου δείξω κι εγώ δικές μου. Αλλά λέω ας το κρατήσουμε καθαρά. Δεν ήθελες να. Η σύγκριση φοβήθηκες, α. Λες, τι να δείξω μαλάκα. Σε αυτό το μεγαθύριο που θα δείξω. Λέω κάτι να το κρατήσω πιο συνεντευξιακό, ας πούμε, το κόσμο. Αυτή. Λοιπόν, Βουδαπέστη. Κοινοβούλιο βλέπουμε απέναντι. Αυτή τη φωτογραφία τη διάλεξα γιατί αυτή η πόλη μου έβγαλε πολύ έντονα συναισθήματα γενικά. Την ερωτήθηκα αυτή την πόλη. Τους δρόμους, το ποτάμι, τις γέφυρες, τους λόφους. Είναι μια πόλη που την αγάπησα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς. Αλλά αυτό που μου έβγαλε, τα συναισθήματα που μου έβγαλε, δεν τα έχω νιώσει για κάποια άλλη πόλη μέχρι στιγμής. Να μου πει, δεν έχω πάει σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι η πόλη την οποία θα μπορούσα να πηγαίνω κάθε χρόνο. Ναι, okay. Τόσο πολύ μ' αρέσει. Για το φαγητό, για τις βόλτες, για το χιόνι, για το νησάκι της Μαργαρίτας, για ό,τι θες, είναι πανέμορφη. Πήγατε, αυτό θα έλεγα, πήγατε σε περίοδο που ήταν χιονισμένα. Ήταν Δεκέμβριος, ήταν μέσα Δεκέμβρη. Γενικά αυτό το στυλ των πόλεων μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το λίγο το παλιό, τα αρχοντικά, τα σπίτια. Είναι ωραία. Μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτό το σύγχρονο οικοδομείο, ονοξίστες, μπλα. Μ' αρέσει και εμένα αυτό. Οι σούμε ελληνικές πόλεις. Είναι κακάσιμες. Ναι, φίλε, είναι κακά το ψέμα. Με κάποιες εξαιρέσεις. Ίσως γι' αυτό να μου αρέσει αυτές οι πόλεις. Επειδή στην Ελλάδα είναι κακάσιμες οι πόλεις, τις μετροπόλεις. Ναι. Πήγα στη Βουδαπέστη και λέω. Του what the fuck, ας πούμε. Ναι, τι γίνεται εδώ, ναι. Πόση ομορφιά. Οπότε, ναι, και θα ξαναπάω σίγουρα στη Βουδαπέστη. Okay. Μόνο για βόλτες, δεν θα με πειράξει. Και σου προσφέρει πάρα πολύ, επειδή μου αρέσει γενικά η φωτογραφία η ταξιδιωτική, ας το πούμε έτσι, ή τοπίου, δηλαδή φωτοστήλ, okay. Σου προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Πολλά κάδρα για να αποτυπώσεις. Λοιπόν... Αχ, η τέτοια δεν είναι. Αυτή είναι φωτεινή. Φωτεινή. Από την οποία έχω πάρει άδεια για να τη δείξουμε, η αλήθεια είναι. Αλήθεια. Ναι. Oh, ήθελα να το ρωτήσω γιατί ευχαριστούμε φωτεινή. Ναι, ήθελα να είμαι τυπικός, αν και δεν θα έχει πρόβλημα ούτως ή άλλως. Λοιπόν... Ναι, όχι, εντάξει, όχι. Πολύ καλά έκανες. Ναι, που... Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από τις πρώτες προσπάθειες πορτρέτου που επιχείρησα, okay. Γενικά.
Είχα πει στη Φωτεινή, ρε παιδί μου, επειδή είναι γενικά πολύ cool άνθρωπος και πολύ άνετη, ήξερα ότι δεν θα κομπλάει μπροστά στην κάμερα. Ναι. Δεν θα σφιχτεί δηλαδή, δεν θα ήταν στημένη. Ήξερα ότι θα είναι άνετη. Και. Ναι, ήρθε σπίτι μου και άρχισαμε να μιλάμε. Τη είχα πει, ρε παιδί μου, γενικά το κόστος που είχα στο μυαλό μου ήταν. Ξεκίνησε να μου μιλάς. Okay. Να μου λέξει εγώ εμπειρίες σου, αναμνήσεις σου. Ό,τι σου έτσι στο μυαλό μου. Ναι, είναι ωραίο πρότσο αυτό. Ναι. Ωραία μέθοδο. Δεν πειράζει. Εγώ θα με το παίρνω την καμερούλα μου και θα σε τραβάω απλώς φωτογραφίες όταν νιώθω εγώ ότι έχω να τραβήσω κάτι. Ωραία προσέγγιση. Και με βοήθησε πάρα πολύ, αλήθεια είναι η Φωτεινή. Μου έδωσε πολύ υλικό γενικά. Okay. Τη φωτογραφία τη διάλεξα τη συγκεκριμένη γιατί είχαμε πιάσει γενικά βαριά συζήτηση. Πολύ σοβαρή συζήτηση. Okay. Αλλά. Πώς είναι αυτό το βίντεο? Καμία σχέση. Και αλλά μέσω της συζήτησης αυτής, της σοβαρής και ξέρω εγώ, λίγο βαριάς και καταθλιπτικής και καταλήγαμε πάντα ξέρω εγώ σε χαμόγελο, αισιοδοξία, okay, ναι. Όλα αυτά. Οπότε ήθελα να συνδυάσω, αυτή η φωτογραφία συνδυάζει για μένα την κατάθλιψη που έχει η συζήτησή μας και την αισιοδοξία που φτάσαμε να έχουμε στο τέλος. Δηλαδή το αυτή. Προμαύρο με το χαμόγελο, ας πούμε. Αυτή η χαρμολύπη. Δηλαδή, okay. Βλέπεις ότι υπάρχει μια λύπη, αλλά παρόλα αυτά το χαμόγελο διαγράφεται στο πρόσωπό της. Και η Φωτεινή έχει πάντα ένα τεράστιο χαμόγελο. Ναι. Θυμάμαι και στη δουλειά, δηλαδή που ήταν. Δηλαδή αυτή τη Φωτεινή δεν είναι χαμόγελο. Ναι, ναι. Είναι. Ναι. True, true. Είναι true. Για μας. Χαμογελούσε κανονικά. Καμία σχέση. Και το ασπρόμαυρο είναι αυτό. Αυτό ήθελα δηλαδή να περάσω. Λίγο τη μουντίλα, αλλά. Το χαμόγελο έρχεται από πίσω και θα κάνει όλα αισιόδοξα. Καλό. Ευχαριστούμε Φωτεινή. Ευχαριστούμε Φωτεινή. Τι έχουμε εδώ? Εδώ είναι η Σαμοθράκη. Είναι η βάθα του Γρηγοράκη. Οκ. Η βάθα του Χριστού, αν θυμάμαι καλά. Okay. Είναι η βάθρα και όπως λέμε τη φωτογραφία είναι το μέρος που ξέρω κάνει μια καμπυλίτσα και φεύγει τον νερό από τη βάθρα σαν καταράκτης okay, προς. Ναι, ναι, ναι. Η Σαμοθράκη την αγαπάω, τη λατρεύω. Είναι ένα μέρος το οποίο να με κάνει και αισθάνομαι όσο ότι, όχι όσο, όπως το βρήκα, ξέρω να μιλάμε γενικά όπως και ένα άλλο δηλαδή το έχω συνδυάσει με αυτή τη χαλάρωση, την ξεχνιασιά. Το ότι θα πας και ξέρεις κάτι, θα πάω τρεις μέρες και θα είναι σαν να κάνω διακοπές ένα μήνα. Ναι. Αυτό. Και αυτή την αίσθηση είναι όπως το νερό φεύγει από τη βάθρα, ας πούμε, στον καταράκτη και φτάνει στη θάλασσα που φαίνεται στο βάθος. Okay. Έτσι εγώ νιώθω ρε παιδί μου να πάω σαν Μαθράκι, ότι ό,τι προβλήματα έχω φεύγουν από το μυαλό μου και από το σώμα μου και... Βαθύ αυτό το βαθύ. Βάλετε το μιμ που είναι άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό ακριβώς μου βγάζει σαν Μαθράκι. Ότι ό,τι άγχος έχω φεύγει από μέσα. Το πιστεύω, το πιστεύω. Και τώρα θα μου πεις ρε μαλάκα, πήγες Ρώμη και έβγαλες φωτογραφία. Αποφάσισες να σε αφήσω μια φωτογραφία με μακαρόνια. Μου άρεσε. Κοίταξε, το φαγητό είναι για μένα ζωή. Είναι ιδέα, είναι. Πες το πως θες. Και αν κάτι κράτησα, κράτω θα σου δίνω κι άλλο πάντα μετά να ξέρω. Αν μου πεις, παιδί μου, τι θυμάσαι φίλε από τη Ρώμη, τι σου έμεινε, θα σου πω... Τον τύπο που έκανα μακαρόνια, ρε φίλε. Αυτό όντως. Ναι. Είναι δηλαδή, τρώγατε φουλ. Ήταν ότι πιο ονειρικό έχω βάλει στο στόμα μου. Δηλαδή... Και δεν μπορούσα να μακαρόνια φουλ, δηλαδή, όχι... Το ζυμαρικό, σαν ζυμαρικό απαραίτητα. Πω, και αυτό είναι καλά μαγειρεμένο και έχει ωραία γεύση. Ναι. Όχι, Χριστίνα. Η Χριστίνα είναι αυτή. Πήρε αρέτη τη Χριστίνα. Από τη Χριστίνα δεν πήρα άδεια, μαλακία. Μαλάκα δεν πήρε αρέτη τη Χριστίνα. Αλλά η Χριστίνα είναι πιο cool άνθρωπο. Και κάνω και διαφήμιση στη Χριστίνα. Οπότε... Θα πάρετε, παιδιά, να φορέτε. Αν κάνετε. Θα είναι στο. Ορειβασία. Ναι. Θα το βάλω τουλάχιστον εγώ στο προφίλ μου, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει. Βάλα στο description, αλλά όπως λένε description, και στο χωριό μου. Τα παντελόνια που φτιάχνει η Χριστίνα και τα ήδη κάνει τα ορειβωτικά ρούχα. Κάνει εξαιρετική δουλειά. Φοβερή δουλειά.
Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία τι σημαίνει για μένα. Αυτή η φωτογραφία... Μ' αρέσει ο φωτισμός παρένθεση εδώ. Μ' αρέσει αυτό το... Ναι, ήταν λάμπα και το ενίσχυσα λίγο στο editing, αλήθεια. Αυτή η φωτογραφία περικλεί το θαυμασμό μου και τη χαρά που νιώθω όταν συναντάω άτομα τα οποία αυτό που κάνουν το γουστάρουνε. Δηλαδή, όπως ήσουν με τη φωτογραφία ή το βίντεο, όπως είναι η Χριστίνα με τα πανταλόνια, όπως είναι οποιοδήποτε που κάνει κάτι και το γουστάρει. Όταν συναντάω τέτοια άτομα, είναι λες και παίρνω από τη χαρά τους, ας πούμε, και τον ενθουσιασμό τους. Mm. Και επειδή για πολλά χρόνια, για αρκετά χρόνια, δεν είχα βρει, παιδί μου, εγώ σαν Μανώλης, το δρόμο μου να πει, το νόημα της ζωής. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ναι, καταλαβαίνω δηλαδή, τι λες. Τα ψιλοζήλευα κιόλας, όχι με την κακή έννοια, αλλά ξέρεις. Τα θαυμασμό, ας πούμε. Λες, ναι, αυτό λες. Το γουστάρω, αφού έχει βγει άνθρωπος αυτό που το γουστάρει και το κάνει και ασχολείται και τα δίνει όλα. Οπότε αυτό το αίσθημα μου βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εκείνη τη στιγμή ήθελα να το θανατήσω με την κάμερά μου. Ωραία. Ωραία, μεγάλο. Μεγάλη υπόθεση, φίλε, να σ' αρέσει το που κάνεις. Τι έγινε? Η αγαπημένη φωτογραφία τραβήχθηκε. Εσύ πήγες γυμναστήριο τώρα, ας πούμε. Όταν ήμουν 16 χρονών στη Ρουμανία, 7 ημέρη. Κάτι. Προφανώς δεν θα συνεχίσει το βίντεο. Α, τραβάτε. Τι κάναμε, δεν τραβάμαστε για να... Εγώ έκατσα έξω και ήθελα να δω αν ενοχλήσω ή όχι. Και μου φαίνεται να τη μιλούσε, δεν θα πήγα μπλήκα. Ναι, τόσο ώρα βλέπεις εκεί η κάμερα, το μικρόφωνο. Το περατέρ εκεί. Τα κάνεις τα καπάζ. Μανώλη, τι είναι αγαπημένη σου φωτογραφία? Τι τα έκανες, τα άνοιξες? Τι τα άνοιξα, τα σκούρνα 10 ohms. 10 ohms. 10 ohms. 10 ohms. Τα σκούρνα 10 ohms. 10 ohms. Θα έχει την τζάμπα κλείσιμο εμένα. Κάντε subscribe. Κάντε subscribe. Μην τρέπεσαι. Κάνε γραφή! Πατήστε το καμπανάκι. Για ειδοποιήσεις. Πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις. Ευχαριστώ. Γεια. Yeah.